τη σκυτάλη από το μευλού Τσαβούσογλου παίρνει ο Χουλουσία Καρ, επιβαίνοντας στην τουρκική φρεγάτα ο Ρουτς Ρέις, αναφέρθηκε στην Αίγυπτο και εκείνος, βρίσκεται στη φρεγάτα στα πλαίσια της τουρκικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», προανήγγειλε εξελίξεις στο θέμα της ΑΟΣ, συνεχίζονται οι φήμες περί σύγκλησης ανάμεσα στο Κάιρο και την Αίγυπτο, ουδής μπορεί να γνωρίζει φυσικά τι γίνεται στα κρυφά, στα δώματα αυτά που παίρνουν τις αποφάσεις στις δύο χώρες. Σε κάθε περίπτωση το Κάιρο δεν δείχνει να συνενεί σε αυτά που λέει η Τουρκία. Παρουσιάζει η Άγκυρα ένα χάρτη, έναν αιγυπτιακό χάρτη. Αυτός ο χάρτης όμως δεν δείχνει να αποδέχεται η Αίγυπτος κάτι όσον αφορά την Τουρκία. Όπως είπε ο Ακάρ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προβαίνει σε ενέργειες ούτως ώστε να συντονιστεί με τα σχετικά όργανα, οργανισμούς της Τουρκίας που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε την ευχή να έχει θετικό αποτέλεσμα για την Άγκυρα. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Αίγυπτο, να την προσεγγίσει, να τη χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποίησε την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη, για να καταφέρει να κάνει συμφωνίες εκτός διεθνούς δικαίου. Είπε ο Ακάρ ότι η Αίγυπτος σεβάστηκε την τουρκική υφαλοκρηπίδα κατά τη διάρκεια αδειοδότησης για έρευνα φυσικού αερίου γύρω από τα θαλάσσια σύνορά της. Εμείς διαβάζουμε το χάρτη ότι η Αίγυπτος έκανε αδειοδοτήσεις εκεί που έχει οριοθετήσει με την Ελλάδα, γιατί έχει γίνει μερική οριοθέτηση, και εκεί που έχει οριοθετήσει πάλι στα ανατολικά. Στο κέντρο δεν έχει οριοθετήσει ακόμα και γι' αυτό προφανώς δεν έκανε αδειοδοτήσεις. Ο Ακάρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Λιβύη, τονίζοντας ότι όπως με τη Λιβύη, ό,τι και με την Αίγυπτο, η Τουρκία έχει κοινά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία εφόσον αφυπνιστούν, έρθουν ξανά στο φως, θα είναι για το συμφέρον του αιγυπτιακού λαού. Φυσικά τα κοινά στοιχεία της Τουρκίας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη ήταν ότι είχε κατακτήσει αυτές τις περιοχές, όπως είχε κατακτήσει τα περισσότερα από τα αραβικά κράτη, και είχε επιβάλει την Οθωμανική τυραννία, την Τουρκοκρατία και στον αραβικό κόσμο, όπου φυσικά με μεγάλες μάχες, με έναν ξεσηκωμό μεγάλο των Αράβων, οι Άραβες τους κυνήγησαν τους Τούρκους, απελευθερώθηκαν και δεν πιστεύουμε ότι 100 χρόνια περίπου μετά θέλουν ξανά να υποστούν τον Οθωμανικό ζυγό. Τώρα πώς οι θύνοντες της Άγκυρας τα βλέπουν αυτά, προφανώς βγάζουν συμπεράσματα μελετώντας κάποιους φανατικούς οι οποίοι υπάρχουν διάσπαρτοι στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο Ακάρ και για την Ελλάδα. Είπε ότι η χώρα μας προκαλεί, σκοπός μας λέει είναι να παραπλανήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη. Η φιλιρινική Τουρκία κατά το Χουλουσία Καρ, τον Υπουργό Άμυνας, μας λέει ότι συνεχώς πρέπει να αποφεύγουμε τη ρητορική και τις ενέργειες που αυξάνουν την ένταση και επηρεάζουμε τη σταθερότητα, αλλά εμείς τα κάνουμε όλα αυτά για να επηρεάσουμε αρνητικά την κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή κοινότητα, με σκοπό, λέει, να τους παραπλανήσουμε. Θεωρεί η Άγκυρα ότι η προσπάθεια εξοπλισμού αποτελεί μεγάλη ζημιά για τον ελληνικό λαό, οι πόροι του ελληνικού λαού σπαταλώνται. Ταυτόχρονα είναι στην ευχάριστη θέση να βλέπουν οι Τούρκοι ότι λογικοί Έλληνες ακαδημαϊκοί, απόστρατοι στρατηγοί και ναύαρχοι, καθώς και κάποιοι πολιτικοί, έχουν ξεκινήσει να εκφράζουν αντίθετες απόψεις. Αυτά διαβάζουμε στο Έθνος και τη Μαρία Ζαχαράκη έχει ένα ιδιαίτερα λεπτομερές κείμενο για τις δηλώσεις του Ακάρ, ιδιαίτερα λεπτομερές. Σε κάθε περίπτωση, λογικά χωλαίνουν οι ισχυρισμοί του κυρίου Ακάρ, γιατί δεν κόπτεται ο κύριος Ακάρ για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, όπως δεν κόπτεται και για τα συμφέροντα των λαών που έχει εισβάλει η Τουρκία. Ο κύριος Ακάρ ενοχλείται από τους εξοπλισμούς της Ελλάδας, διότι γνωρίζει τη μεγάλη μας ισχύ,
γνωρίζει ότι αγοράζοντας και τα νέα όπλα καθιστάμεθα πλέον ανίκητη από τις δυνάμεις της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε αναλύσει, τι οπλικά συστήματα διαθέτει η Ελλάς, τι αντίγραφα συναρμολογεί η Τουρκία, αεροπορικά δεν το συζητάμε, F-16 Viper, η Ελλάδα Rafale. Η Τουρκία τι έχει, κάτι πεπαλαιωμένα F-16, η κυριαρχία του αέρα είναι κέρια σημασίας και όλα αυτά. Χωλαίνει λοιπόν, δεν μπορεί να πει, να εκφράσει την πραγματικότητα φυσικά ή δεν το επιτρέπει η θέση του, ότι τον ενοχλούν οι εξοπλισμοί της Ελλάδος, τα Rafale, πύραυλοι Meteor και όλα αυτά, αναβάθμιση και εξυγχρονισμός άλλων συστημάτων, Scalp EG, στρατηγική πύραυλη. Και το λέει έτσι ότι δήθεν κόπτεται για την τσέπη μας, δεν πρέπει να δώσουμε λεφτά για την άμυνά μας, αλλά ο σύμβουλος του Ερτογάν, του Ταγίπ Ερτογάν, του ξέφυγε και το είπε σε εκπομπή του CNN Turk, του ξέφυγε μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, αφού η Τουρκία σήκωσε μπαϊράκι, να το πούμε έτσι, λαϊκιστή, και να χρησιμοποιήσουμε μία έκφραση η οποία προέρχεται από την επάρατο τουρκοκρατία. Ο σύμβουλος λοιπόν του Ταγίπ Ερτογάν Μεσούτ Τζαζίν στην εν λόγω εκπομπή, μιλώντας για την Αμερική η οποία εξεδίωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, του ξέφυγε και είπε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματική υπερδύναμη, δεν το παίζουν υπερδύναμη, δεν θέλουν να γίνουν υπερδύναμη στις πλάτες άλλων, είναι υπερδύναμη του πλανήτη και είναι σε θέση οποιονδήποτε σηκώσει κεφάλι στην Αμερική, και μάλιστα έναν που δίνει και λαβές, γιατί όταν καταπατάς το διεθνές δίκαιο, κατά βάναυσο μάλιστα τρόπο και κατ' εξακολούθηση σε σειρά χωρών, δεν είναι μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα έχουμε ξαναπεί, ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή, και σηκώνεις μπαϊράκι που είπαμε πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνεις και τα προσχήματα αφιδώς, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν αυτό που είπε ο σύμβουλος του Ερντογάν. Δεν το λέω εγώ φυσικά τέτοια πράγματα εδώ, η φανατική που εξοπλίζει η Τουρκία στη Συρία, οι Σύριοι μισθοφόροι φανατικοί που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την περιοχή από την Άγκυρα, θα φτιάξουν λέει και υποτυπώδες Υπουργείο Άμυνας στην ευρύτερη περιοχή της Ιντλίμπ, που κατέχουν σε μια περιοχή που έχει εισβάλει και η Τουρκία και ελέγχει μαζί με τα όργανά της εκεί. Φυσικά πέρυσι, όπως σας είχαμε ενημερώσει σε έκτακτη εκπομπή μας, ξαφνικά έδωσε διαταγή ο πρόεδρος Άσαντ και με ραγδαία και ραυνοβόλο προέλαση του Συριακού Αραβικού στρατού έσπασε όλες τις θέσεις άμυνας των φανατικών, όσο εξοπλισμένοι και αν ήταν από την Τουρκία, μπήκε στο Σαρακίμπ, κατέλαβε την πόλη, απελευθέρωσε και όλες τις περιοχές στα περίχωρα και εξισορρόπησε κάπως την κατάσταση. Δεν πάβει όμως οι φανατικοί και η Τουρκία να κατέχουν συριακά εδάφη από τα οποία πρέπει να εκδιωχθούν, όπως και οπουδήποτε αλλού βρίσκονται παρανόμως πρέπει οπωσδήποτε να εκδιωχθούν άμεσα. Φτάνει να υπάρξει και μια συνεννόηση ανάμεσα στα κράτη που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Ελληνισμός, όπως είναι η Συρία, και σε συνδυασμό με την δυσαρέσκεια η οποία υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως η Γαλλία, να ενεργήσουν ταυτόχρονα όλες αυτές οι χώρες, ούτως ώστε να γίνει σεβαστό απόλυτα το διεθνές δίκαιο. Απ' την άλλη, άλλες ομάδες φανατικών, οι Χούτι, προσπάθησαν να απογειώσουν μη επανδρομένο αεροσκάφος, λίγα λεπτά όμως, όπως διαβάζουμε σε ξένα μέσα, λίγα λεπτά πριν καταφέρει να απογειωθεί, μαχητικά αεροσκάφη του βασιλέα Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας το κατέστρεψαν. Έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικά βίντεο και εικόνες. Σας ενημερώσαμε σήμερα το μεσημέρι
για τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην κεντρική Συρία, στη Χόμς. Παρόμοιες είχαν λάβει και στην περιοχή στα βορειοδυτικά, στην Ιντλίμπ, τόσο από την αεροπορία το Συριακό Αραβικό Στρατό, αλλά και από ρωσικά πάνοπλα πλοία, πολεμικά πλοία που βρίσκονται στις ακτές της Συρίας. Μεγάλες απώλειες υπέστησαν οι φανατικοί εκεί που βρίσκονται στην κεντρική Συρία, 11 τέθηκαν εκτός μάχης, οι λαθρέμποροι που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή και ευρύτερα στην περιοχή της Συρίας επίσης υπέστησαν σοβαρές βλάβες σε υλικό από πυραυλικές επιθέσεις που δέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται στη Συρία ο αναβρασμός, συνεχίζεται ο πόλεμος ο οποίος έχει καταστρέψει τη χώρα και έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην απόγνωση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι μεγάλες δυνάμεις αλλά και οι τοπικές να συνεννοηθούν, να δοθεί ένα τέλος αυτό και να ειρηνεύσει η ευρύτερη περιοχή και να πάψουν οι προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.